Καυτερή η τιμή για την αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων, το σουβλάκι, καθώς η τιμή του ξεπερνά τα 5 ευρώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας, μεταξύ αυτών και η Κρήτη, σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας Price Fox για τις τιμές στα σουβλάκια στην Ελλάδα. Συνέπεια, η κίνηση στα βελιστήρια από Έλληνες καταναλωτές να έχει μειωθεί αισθητά, καθώς το σουβλάκι δεν αποτελεί πλέον φθηνή επιλογή. Είναι απαράδεκτο, γιατί όταν σκέφτεσαι σουβλάκι, στο μυαλό σου είναι εύκολο, γρήγορο, φθηνό φαγητό. Δηλαδή, εγώ μπορεί να δούλευα. Κατεβαίνω και θέλω να δώσω 3 ευρώ να φάω και να χορτάσω. Ναι, και άμα πάει και 5, δηλαδή είναι πιο φθηνό να πάω να αγοράσω το κρέας, ίσως ούτε καν πλέον, αλλά. Και να μαγειρέψω όλη εβδομάδα. Δεν γνωρίζουμε ούτε κι εμείς ακόμα, όπως και όλος ο κόσμος, πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση. Τώρα είναι η τουριστική σεζόν και κάτι γίνεται. Το χειμώνα θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λέω στους συναδέλφους μου, προς Θεού, μην μειώσουμε και μην χαλάσουμε την ποιότητα λόγω της ακρίβειας. Έχει φτάσει στην τιμή των 4 ευρώ. Σε άλλα μαγαζιά περιφερειακά έχει πάει και 4,40. Πιστεύω όμως ότι ακόμα η τιμή του είναι στα όρια του φυσιολογικού, διότι αν σκεφτείτε ότι αν πάει να πάρεις μια μερίδα μακαρόνια ή μια πίτσα ατομική, πάει στα 7-7,5 ευρώ. Σε αντίθεση με τη Μύκονο και άλλα τουριστικά θέρετρα της χώρας μας, όπου η τιμή στον κύρο είναι φωτιά και με την ποσότητα να είναι μειωμένη, τουρίστες στο Ηράκλειο απολαμβάνουν το σουβλάκι και, όπως λένε, χορταίνουν με έναν γύρο. Ήταν χορταστικός ο γύρος. Όλα τα φαγητά ήταν υπέροχα και ο γύρος. Ήταν πολύ νόστιμος ο γύρος. Ένας πελάτης συγκεκριμένα μας έλεγε χθες εδώ ότι στη Μύκονο έφαγε 6 πίτες με γύρο και δεν χόρτασε. Και εδώ με μία πίτα με γύρο χορταίνει. Είναι τεράστια η ποσότητα. Πόσο πλήρωσε τα 6, μου είπε ότι είχε 6 ευρώ το τεμάχιο. Ο Έλληνας φαίνεται ότι ζορίζεται, ότι ψάχνει και το δεκάλεπτο, το πεντάλεπτο. Τι σκεφτόμαστε αν θα πάρουμε να φάμε και να πιούμε μαζί, το συζητάμε. Υπάρχουν μαγαζιά που δεν πατάμε πλέον, έχουν γίνει, δεν μπαίνεις μέσα γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά και το σουβλάκι που ήταν το παραδοσιακό φτηνό φαγητό που τρώγαμε όταν βγαίναμε ακόμα και στο χέρι μερικές φορές, τώρα πια το σκεφτόμαστε δεύτερη φορά. Είναι η διαφορά μεγάλη, αλλά και οι αυξήσεις είναι τεράστιες. Καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι υπάρχει αυτό το θέμα με τις αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα, στην ενέργεια, στα κρέατα. Στην Αθήνα τώρα το σουβλάκι που έχει φτάσει στις ίδιες τιμές με το δικό μας είναι σε βάρος το μισό. Ναι, δηλαδή αν δείτε στην Αθήνα ένα σουβλάκι, εμείς εδώ τρώνε μία πίτα γύρω, ενώ στην Αθήνα τρεις πίτες γύρω αντιστοιχούν. Καταλαβαίνετε ότι πάλι είμαστε φτηνοί, ας πούμε, εδώ πέρα. Στο Ηράκλειο το σουβλάκι από 3 ευρώ και 30 λεπτά αυξήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα στα 4 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αγγίζει τα 4 ευρώ και 40 λεπτά για τους ιδιοκτήτες οφελιστηρίων να αναφέρονται στις ανατιμήσεις των πρώτων ύλων, αλλά και στην καυτή τιμή του ηλιέλαιου. Όσοι προλάβανε στο κάνουν. Όσοι δεν προλάβανε, πληρώνουν το λάδι χρυσό, το ηλιέλαιο. Τώρα πώς σας πάει το ηλιέλαιο? Τώρα 27-28 ευρώ το 10 κιλό. Το 10 από πόσο? Από 8-8,80-8,5. Έχει μπει στα σουβλατζίδια και το ηλιέλαιο? Ναι, πιστεύω τώρα τελευταία ότι έχει μπει πάρα πολύ. Αυτή η ρίση που υπήρχε παλαιότερα, ότι το ηλιέλαιο δεν κάνει, γιατί κάβεται, γιατί αυτό, ήταν ψευχές.